στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αναφορικά με αυτή την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο και έχει να κάνει με την λειτουργία του PET scan του μηχανήματος. Η αναμονή για εξέταση φτάνει τους 2 μήνες, αναφέρει, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς και της μη παραγωγής του ραδιοφάρμακου στην Κρήτη. Το τμήμα αυτό εξυπηρετεί ασθενείς από όλη την Κρήτη, αφού δεν υπάρχει άλλη δημόσια ιδιωτική δομή υγείας στην περιοχή που να προσφέρει PET scan. Εγώ θα καλημερίσω τον κύριο Βρυσαλή. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λουγεράκη, σε εσάς και στους αγρατές σας. Να μας δώσετε στοιχεία. Ναι, βεβαίως. Κυρία Δουργεράκη, είναι ένα μηχάνημα που είχε γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου πριν 4-5 χρόνια, που εγκαινιάστηκε πριν περίπου 1,5 χρόνο από την κυρία Γκάγκα. Και βεβαίως αυτό το μηχάνημα που είναι πολύτιμο όχι μόνο για τις καρκινοπαθείς αλλά και για μια άλλη σειρά ασθενειών, επί της ουσίας λειτουργεί μόνο την πρωινή βάρδια. Λειτουργεί μόνο για την πρωινή βάρδια λόγω έλλειψης προφανώς προσωπικού από τη μία και από την άλλη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ώστε να μπορεί να καλυφθεί αυτή η σοβαρή ανάγκη. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ενώ εξυπηρετούνται χιλιάδες κριτικοί, έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τώρα 3.500 ασθενείς, περίπου 65 άνθρωποι κάνουν βδομαδιαία αυτή την εξέταση και κατά μέσο όρο 12 την ημέρα. Εντούτοις από το μεσημέρι και μετά δεν μπορεί να προσφέρουν οι εργαζόμενοι τις υπηρεσίες, γιατί η διοίκηση με ένα προκλητικό τρόπο, πατώντας βεβαίως στην οικονομική, αν θέλετε, δυνατότητα που το Υπουργείο δίνει, θεωρεί ότι είναι κοστοβόρο. Αυτή τη στιγμή ήταν προκλητικό αυτό που τουλάχιστον ανακοινώθηκε δημόσια, ότι πλείτε μου εσείς τα λεφτά για να μπορέσω να λειτουργήσω την απογευματινή βάρδια. Να θυμίσω μόνο ότι το φάρμακο που γι' αυτό γίνεται λόγος και η πληρωμή των μισθών των εργαζομένων, το φάρμακο αυτό είχε αποφασιστεί από την Λορεά να παρασκευάζεται στο νησί μας. Να παρασκευάζεται στο νησί μας ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς. Γιατί να θυμίσω, αυτό το φάρμακο έρχεται από την Αθήνα. Εν τούτης, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακύρωσε αυτό το κομμάτι της δωρεάς, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρηση, επί της ουσίας η κυβέρνηση να λέει ή θα την αναλάβει ο ασθενής ή δεν θα σας κάνω τις εξετάσεις. Αυτές που χρειάζονται. Με αποτέλεσμα η αναμονή αυτή τη στιγμή να είναι γύρω στους 2 μήνες. Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει? Η μεταφορά του μηχανήματος αυτού από την Αθήνα, γιατί είναι κάθε μέρα γίνεται αυτή η μεταφορά, γιατί το φάρμακο έχει συγκεκριμένη ώρα ουσιαστικά ζωής, στοιχίζει 450 με 500 ευρώ η μεταφορά. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνει κανένας. Δεν αφορά τους ασθενείς και εμάς τους εργαζόμενους. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ανάγκες των ασθενών και βεβαίως και τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, πρέπει αυτό το κόστος η ίδια η πολιτεία. Κύριε Βρυσαλή, 450 ευρώ και είναι με φάρμακο το οποίο μπορεί να φτάσει, ας πούμε, για τις εξετάσεις μιας ημέρας. Επειδή είπατε ότι έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο χρήσης. Βεβαίως, 110 λεπτά κιόλας συγκεκριμένα, με βάση αυτά που λένε και οι επιστήμονες και οι γιατροί, κυρία Δουγεράκη. Αλλά αυτά τα ήξερε η κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο μηχάνημα σε ποιους απευθύνεται, ποιους καλύπτει, ποιους ασθενείς καλύπτει? Είναι εξετάσεις που γίνονται για να σταδιοποιηθεί ο καρκίνος και μπορεί, αν θέλετε, η έγκαιρη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου, που είναι η πιο γνωστή εξέταση που γίνεται, μπορεί να ουσιαστικά η καθυστέρησή του να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή του ενός ανθρώπου. Χρησιμοποιείται λοιπόν για εξετάσεις στους ογκολογικούς ασθενείς. Ογκολογικούς ασθενείς, ακριβώς. Και γι' αυτό εμείς αναφέρουμε ότι εδώ θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Υγείας να καλύψει με μόνιμο προσωπικό και την απογευματινή βάρδια και να χρηματοδοτήσει την μεταφορά μέχρι να φτιαχτεί, κατά τη γνώμη μας πρέπει να φτιαχτεί εδώ η παραγωγή του φαρμάκου,
να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτή η μεταφορά. 450 ευρώ ανά την ημέρα. Πόσες εξετάσεις την ημέρα? Κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνονται κατά μέσο όρο 12 εξετάσεις την ημέρα και θα μπορούσαν όμως να γίνουν γύρω στις 15 και 16 αν είχε επιπλέον προσωπικό βεβαίως και αν υπήρχε επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί τώρα δυστυχώς ακούγοντας και τις δηλώσεις της κυβέρνησης μετά τις εκλογές συνεχίζει το ίδιο τροπάρι των μεταρρυθμίσεων που βεβαίως μεταρρυθμίσεις είναι απέναντι στις ανάγκες του κόσμου. Αναφέρω, άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σήμερα το πρωί, που ουσιαστικά λέει ότι εγώ θα συνεχίσουμε το να πληρώνει ο κόσμος τα απογευματινά συνεδρία. Και ενώ βέβαια, και ενώ βέβαια μιλάμε, εγώ σας λέω, αλλά δεν ξέρω τι παρακάτω, θα δούμε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ότι είχαμε μία σεισμική δόνηση. Οπότε θα δούμε πώς κινούμαστε και τι ακριβώς γίνεται και τι δεδομένα έχουμε. Τουλάχιστον τη νιώσαμε στο στούντιο του Ράδιο 984. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και βεβαίως είναι τα θέματα των υποδομών, κυρία Δουλγεράκη, που το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορούν να μπαίνουν οι ανάγκες πολιτικής προστασίας, οι ανάγκες προστασίας και στην υγεία και στις φυσικές καταστροφές στο ζύγι του κόστους όφελους. Και εδώ δυστυχώς αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό φαίνεται και στο θέμα της υγείας, αλλά και το θέμα της προστασίας των δικών μας, των παιδιών μας και των λαϊκών οικογενειών. Στο αρκαλοχώρι τώρα που συζητάμε, μένουν άνθρωποι που είναι σε σπίτια που είναι χαρακτηρισμένα επικίνδυνα. Καλά, φέρω, μπορεί να μην είναι άμεση συζήτηση αυτό που με καλέσατε, αλλά έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ δεν κοστολογείται η ζωή των ανθρώπων. Και για να το προχωρήσω, όποιος έχει τη δυνατότητα, ας μπει μέσα στο gov.gr στην διαβούλευση, γιατί θα βρει πρώτο-πρώτο ένα νομοσχέδιο το οποίο αυτή την ώρα εξετάζεται και έχει μπει σε διαβούλευση, που έχει να κάνει με ιδιωτική ασφάλιση κτηρίων ακόμα και στις πληγήσεις περιοχές, σεισμοπαθείς περιοχές. Και όσο το διαβάζω, πραγματικά απορώ για το ποιο είναι αυτό το οποίο έχουμε κατά νου λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, πέρα από την απορία που είναι εύλογη, πρέπει να υπάρχει και οργή του κόσμου, γιατί και σε αυτό το κομμάτι της ασφάλειας των λαϊκών κατοικιών, εδώ μεταφέρεται στην ατομική ευθύνη και στην τσέπη του καθενός για να ασφαλίσει το σπίτι του. Δηλαδή δεν υπάρχει κρατική ευθύνη όταν φτιάχνουν τα διάφορα σχέδια προστασίας και τις διάφορες, αν θέλετε, πολεοδομικούς νόμους που δίνονται, που παρέχουν τι πρέπει να κάνεις και σε τι συνθήκες και με τι ασφάλεια πρέπει να γίνονται τα έργα. Άρα νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κριτήριο του κόσμου που πρέπει να έχει μπροστά του τις επόμενες μέρες, που τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Φύγανε οι ευρωεκλογές, αλλά μπροστά μας έχουμε, αν θέλετε, τα καθημερινά ζητήματα της υγείας, των φυσικών καταστροφών, της έλλειψης νερού, που εδώ θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα προβλήματα που δεν φταίει ο κόσμος για να τη βαρυθεί. Ούτως ή άλλως, φαντάζομαι, κύριε Βρύσαλη, ότι κανείς δεν ξεχνάει τι έχει μπροστά του, ποια είναι τα δεδομένα της καθημερινότητάς του. Όχι εσείς, να τα θολώσουν μερικά πράγματα, ψάχνοντας, αν θέλετε, το καθαριστικό απότε του ενός και σε πόσα σπίτια. Νομίζω ότι το αποτύπωμα της κάλπης έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι να πάρουν αυτά τα μηνύματα. Προς το παρόν σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Βρυσαλή. Και εμείς και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, κυρία Δουργεράκη, για να μπορούν όλοι οι κριτικοί να μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση δωρεάν και όχι μόνο αυτή. Και ταυτόχρονα να ενημερώσω ότι παίρνουμε την πρωτοβουλία μέσα στην εβδομάδα την κατάθεση της μηνυτήρια αναφοράς για την παιδοψυχιατρική κλινική, που εδώ θα καλεστούν να εξηγήσουν, να δώσουν λόγο όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν το σύστημα υγείας από τη θέση του Υπουργού μέχρι και τη θέση των διοικητών. Νομίζω μου είχατε πει 17 του μήνα ότι θα καταθέτατε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, ξεκινώντας από την παιδοψυχιατρική, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Αυτή την εβδομάδα σκοπεύουμε, θα σας στείλουμε δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς γιατί πλέον η κατάσταση και σε αυτή την κλινική, όπως και στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής, όπως στο τμήμα της μευτικής,
να πω, κυρία Δουργεράκη, ότι άρα δηλαδή συνολικά για τα προβλήματα θέλετε να πείτε ότι καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά και ζητάτε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την παιδοψυχιατρική και βεβαίως θα υπάρχει ένα γενικότερο υπόμνημα για όλα τα ζητήματα που πλέον χτυπάνε καμπανάκι. Ωραία. Για τη δημόσια περίληψη στο νησί μας. Ούτως ή άλλως πάντα σε επικοινωνία είμαστε και τα λέμε και ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσέλη. Και εγώ, καλημέρα σας. Καλημέρα.